Η οικονομική κρίση στη χώρα μας ξεκινάει το 2008. Ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Μάλιστα, δεν είναι λίγες οι οικογένειες που κινδυνεύουν να χάσουν τα σπίτια τους. Στη σημερινή πρώτη εκπομπή της τηλεοπτικής σεζόν θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε το πρόβλημα. Θα μιλήσουμε με ανθρώπους που αντιδρούν στην κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. Το κίνημα «Δεν πληρώνω» είναι μια κοινωνική ομάδα η οποία αντιδρά σε όλα αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα του 2016. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται. Πρέπει να ξεπεράσουμε τον φόβο. Τα εργαλεία που είναι ο φόβος και η άγνοια. Μ' αυτά μας οδηγητούν, μας κυραγωγούν. Μας έχουν υπερχρεωμένους, μας έχουν τη θηλιά στο λαιμό. Κυρία Λεκάκου, καλώς ήρθατε στη σημερινή εκπομπή. Καλώς σας βρήκα. Το θέμα μας είναι, πρώτον, η κατάσταση που βρίσκεται η χώρα, η οικονομική κατάσταση που βρίσκεται η χώρα και η προσπάθεια που κάνετε εσείς σαν ένα κίνημα να μπλοκάρετε κατά κάποιο τρόπο τους πληστηριασμούς που γίνονται στα ειρηνοδικεία. Λοιπόν, πάμε λίγο έτσι να μας περιγράψετε γενικά τι συμβαίνει αυτή την εποχή, τα τελευταία 2-3 χρόνια. Η πολιτική κατάσταση στη χώρα μας είναι τραγική. Δεν υπάρχει κάτι χειρότερο που μπορεί να μας βρει. Mm-hmm. Το βιώνουμε καθημερινά στους δρόμους, γιατί είμαστε ένα κίνημα των δρόμων και όχι της θεωρίας και των γραφείων, όπως πολλοί άλλοι. Και βλέπουμε την απόγνωση των φτωχοποιημένων συμπολιτών μας. Άνθρωποι οι οποίοι δεν ανήκανε στις τάξεις τις ευαίσθητες, ας πούμε στη μεσαία τάξη ανήκανε, που είχανε καλές αποδοχές, οι οποίοι πλέον έχουν φτωχοποιηθεί. Έχουν τόσες ανάγκες που δεν έχουν να φάνε. Δηλαδή και κάποιος που είχε αποταμιεύσει κάποια χρήματα, που δεν είναι απαραίτητο να αποταμιεύσεις χρήματα, γιατί αν θέλεις να ξοδέψεις τα χρήματά σου, είναι δικαίωμά σου. Αλλά ας πούμε ότι κάποιοι που έχουν αποταμιεύσει χρήματα έχουν τελειώσει και αυτά. Ναι, ναι. Βγάζουν από τις τράπεζες αυτά τα λίγα ή τα περισσότερα που είχαν και πληρώνουν τους φόρους. Μία φοροκαταιγίδα ζούμε όλοι μας. Η μεσαία τάξη έχει εξαϊλωθεί, αν έχετε αντιληφθεί. Δεν υπάρχει πιθανότητα. Δεν υπάρχει μεσαία τάξη. Οι μικρές επιχειρήσεις ευάλλονται άκαρδα, κοινικά. Δεν τους ενδιαφέρουν οι μικρές επιχειρήσεις. Όπως και τα σπίτια που θα πούμε. Δεν τους νοιάζουν. Λέει ο κόσμος, α, τα σπίτια τα μικρά, ελπίζει ο κόσμος. Γιατί η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Πώς θα μας τα πάρουν, θα πάρουν τα μεγάλα. Εσείς είστε γιατρός. Τι σας έκανε να ευαισθητοποιηθείτε σε αυτό το κομμάτι? Κοιτάξτε, εγώ προσωπικά έχω ευαισθητοποιηθεί πάρα πολλά χρόνια. Εντάξει, γιατί δεν ανήκω στη νεολαία. Αλλά, ούτε ανήκετε σε κάποιο κόμμα ή οτιδήποτε. Όχι, δεν... θα σας πω. Είμαι από την εποχή του Πολυτεχνείου, εγώ είμαι παλιά αγωνίστρια, ναι. Απλά πρώτον δεν εξαργύρωσα τους αγώνες μου, εντάξει, σε έδρανα. Και δεύτερον, η μεγάλη μάχη άρχισε από την κατάρρευση του συστήματος το 2008 με τη Lehman Brothers και λοιπά, που ήρθανε εδώ τα αποτελέσματα, ήρθανε τα απόνερα. Και έτσι επέλεξαν την Ελλάδα ως ένα αδύναμο κρίκο να τη χτυπήσουν, γιατί έχουμε πολύ καλή θέση, έχουμε πλούτο πρώτα απ' όλα, ορυκτό, πολύ καλό σημείο γεωστρατηγικό, πολύ καλό κλίμα, παράγουμε τα πάντα. Οι ακρογιαλιές μας είναι περιζήτητες, τις ζηλεύουν όλοι και μάλιστα πολλοί Γερμανοί που έρχονται εδώ από παλιά, στη Μάνη, σε πύργους που αγοράζουν κλπ, πόσο μάλλον τώρα, λένε ζεστάθηκε το κοκαλάκι μας. Ειδικά οι γυναίκες με την οστεοπόρωση, ξέρετε τι ωραία αισθάνονται στην Ελλάδα. Γιατί να μην έχουν ένα εξοχικό, αλλά και μόνιμη κατοικία. Αλλά κυρίως τα fancy είναι αυτά που θα πάρουν μαζικά τα σπίτια του κόσμου. Βρισκόμαστε μάλλον στην τελική φάση όπου έχουν ξεκινήσει οι πληστηριασμοί και πολλοί συμπολίτες μας χάνουν τα σπίτια τους. Ή σε αυτό το κομμάτι έχετε επεμβεί εσείς όσο μπορείτε, βέβαια, γιατί είναι ανθρωπίνως αδύνατο να βρίσκεστε συνέχεια στα δικαστήρια. Εμείς καλούμε όλο τον κόσμο να ξεσηκωθεί. Να σηκωθεί από τον καναπέ του, να αφυπνιστούν οι πελώριες δυνάμεις που έχει μέσα του, πραγματικά η δύναμη του λαού. Αν συνειδητοποιήσουν τις δυνάμεις τους, θα γίνουν άλλοι τόσοι. Τον πόη θα σηκωθεί. Εδώ τίθεται ένα θέμα όμως. Γιατί ο κόσμος
Δεν υπάρχει τόσο αλληλεγγύη μεταξύ των. Δηλαδή, αυτό που έχει τα χρήματα σου λέει: εμένα δεν με νοιάζει, ο άλλο χάσει το σπίτι του. Θα σα πω. Τι γίνεται, εσεί το βιώνετε αυτό, ξέρετε. Το βιώνουμε. Πολλέ φορέ δεν έρχονται στα ειρηνοδικεία ακόμη και οι άνθρωποι που πληστηριάζονται τα σπίτια του. Εγώ το αποδίδω στη βαριά απελπισία, κατάθλιψη. Όταν έχει κάποιος κατάθλιψη, μην φανταστείτε ότι δίνει χέρι στον άλλον. Θέλει χέρι να τον σηκώσει, θέλει αντικαταθλιπτικά. Έχει όλο το υπόστρωμα να πάθει την κατάθλιψη κάποιος τώρα. Και μάλιστα ένας άνθρωπος που έχει το σπίτι του, ξέρετε τη σημασία μεγάλη έχει στέγη, ειδικά στην ελληνική οικογένεια. Ίσα-ίσα μας κατηγορούν γι' αυτό. Ότι εμείς έχουμε μεγάλη ιδιοκτησία. Λοιπόν, είναι απελπισμένος πρώτον από την οικονομική κατάσταση. Δεν μπορεί να θρέψει τα παιδιά του, τα εγγόνια του. Δεύτερον, ήλπισε στην κυβέρνηση αυτή, η οποία ήρθε με το προσωπείο της αριστερής ιδεολογίας. Η αριστερή ιδεολογία είναι αλτρουιστική ιδεολογία. Δεν λέμε για τα άτομα που την προδίδουν. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι οποιαδήποτε κυβέρνηση να βρισκόταν θα λειτουργούσε ακριβώς το ίδιο. Οπωσδήποτε. Όπως λειτουργεί και αυτή που κάποιοι είχαν ελπίδες ότι θα μπορούσε να λειτουργήσει διαφορετικά. Αλλά υποσχέθηκε. Ναι. Έπρεπε να πει συγκεκριμένα τι θα κάνει. Ναι. Είδατε με τη ΔΕΘ, έτσι. Ναι. Ας μην πάμε παλιά. Ναι, πάμε στον κόσμο. Όταν όμως... Εμένα σε αυτή την εκπομπή με ενδιαφέρει ο κόσμος. Ωραία. Δηλαδή, όταν όμως κάποιος, επειδή με ρωτήσατε, ναι, γιατί ο κόσμος δεν συμμετέχει. Ξέρετε τι είναι να απελπίζεσαι και να μην έχεις όραμα. Πιστεύουμε ότι θα ξεσηκωθεί. Ήδη έχουμε τα σημάδια. Εμείς παλεύουμε κατά των πληστηριασμών 3 χρόνια τώρα. Δίνουμε μεγάλο αγώνα, γιατί μην νομίζετε ότι είχαν σταματήσει οι πληστηριασμοί. Για εφορία, ασφαλιστικά ταμεία κλπ. Δεν είχαν καθόλου σταματήσει. Έχουμε δώσει μεγάλους αγώνες. Και παρουσιάζεται το θέμα ότι τώρα αρχίζουν οι πληστηριασμοί και απελευθερώνονται. Όχι, υπήρχαν διάφοροι νόμοι που συγκρατούνταν ανάσχεση πληστηριασμών, ναι, αλλά γίνονταν πληστηριασμοί. Απλά δεν υπήρχε προβολή. Ναι, αλλά τώρα ξαμολύθηκαν. Γιατί έχει γίνει και το τρίτο μνημόνιο, βεβαίως, που εκεί είναι καθαρά τα πράγματα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Τα ξένα φαντς, τα κοράκια, θέλουν τα δάνεια να τα αγοράσουν έναντι πινακίου φακής 10 με 20%. Εδώ και τώρα όλα μαζικά και γρήγορα, να μην περιμένουν τον κάθε ένα μήπως θέλει να αγοράσει το δάνειό του. Βρισκόμαστε στο Περιστέρι, σε μία από τις περιοχές που έχουν πληγεί αρκετά πάρα από πολύ αυτή την κατάσταση. Λαϊκή περιοχή. Από ό,τι μου λέγατε πριν, κάτι είχε συμβεί εδώ κοντά θα που βρισκόμαστε πω, και θα εμείς πάμε. Εμείς αγωνιζόμαστε βέβαια σε πολλά ειρηνοδικεία. Εκείνη την ημέρα, κάθε Τετάρτη, 4 με 5 σε όλη την Ελλάδα, στα ειρηνοδικεία, γίνονται οι πληστηριασμοί. Δεν γίνονται οι περισσότεροι μέχρι τώρα, γιατί παλεύουμε ως κινήματα. Εκείνη την ημέρα τέλειωνε η αναστολή, η παρουσία μας εκεί, στη δράση αυτή, η αναστολή του πληστηριασμού στο ειρηνοδικείο Ηλίου, το οποίο έχει διάφορες περιοχές. Πετρούπολη, Άγια Ανάργυρη, Ήλιον. Και λάβαμε μήνυμα μιας απελπισμένης γυναίκας, η οποία μένει εδώ κιόλας παρακάτω, η οποία ήταν σε απόγνωση, γιατί ήρθανε τα κοράκια στο σπίτι της. Ελάτε, ελάτε, SOS. Εκείνη τη στιγμή τα αφήνουμε όλα και ξεκινάμε. Τι να σας πω, δηλαδή, πόσοι άνθρωποι. Να τη βγάλουν από το σπίτι. Να τη βγάλουν από το σπίτι της. Και μάλιστα η real estate που είναι των τραπεζών. Είχαν έρθει πριν από 2 μήνες βεβαίως και οι αστυνομικοί, οι οποίοι από ό,τι μας είπε, τις μίλησαν πάρα πολύ άσχημα. Και είναι εγγύητρια. Φανταστείτε. Ούτε καν η ίδια δεν έχει πάρει το δάνειο. Μα το λένε κιόλας. Χωρίς ντροπή. Εδώ ως αργή. Το λένε ότι και οι εγγυητές. Αλίμονο. Δηλαδή, μπαίνει σε εγγύητη, σου παίρνουν το σπίτι. Δεν παίζονται αυτά. Αυτά γίνονται μόνο σε. Είχε συγκεντρωθεί κόσμο κάτω από το σπίτι. Ήρθαμε εν ερηπεί οφθαλμού. Ανταποκριθήκαμε στην έκκληση. Ο δρόμος ήταν κλεισμένος πλέον από τον κόσμο. Από τον κόσμο μας. Συμπαράστασης. Συμπαράστασης, ναι. Βγήκαν ευτυχώς και οι γείτονες που λέμε ότι δεν βγαίνουν. Ναι, ναι. Τι να κάνουν, καίγεται του διπλανού το σπίτι. Των οικειών ημών εμπιπραμένων, εμείς άδεται, λένε οι αρχαίοι μας πρόγονοι. Και μαζευτήκαμε, ο θυμός μας, η οργή μας και ο ενθουσιασμός μας μαζί, μας είχε καταπλημμυρίσει. Τα συνθήματά μας αντιλαλούσαν στις γειτονιές.
Μας είδανε τα κοράκια, τα λέω όλα κοράκια αυτά, γιατί... Εντάξει, να... Τι να πούμε, πώς να τα ονομάσουμε. Ας... Και στην κατοχή υπήρχαν οι μαυραγωρίτες, αυτοί που έδειχναν αυτόν. Τέλος πάντων, όχι. Και ο Άγιος φοβέρα θέλει, αυτή δεν είναι η δουλειά μας. Λέει, τη δουλειά μας κάνουμε και ο Δήμιος τη δουλειά του κάνει. Ο Ματατζής τη δουλειά του, όλοι τη δουλειά του κάνουν. Λοιπόν, το φόβο μας να έχουνε. Τον είδαμε μπροστά. Αυτά τα άτομα φοβήθηκαν πάρα πολύ. Και σταμάτησαν να ενοχλούν την κυρία που θέλανε να μπουν μέσα μπαμπέσικα και με ψευχές. Ευτυχώς που υπήρχε το τζάμι, τους είδε η κυρία και δεν τους άνοιγε. Και αυτοί σπρώχνανε και απειλούσανε. Εγώ λέω να έξω. Πάμε να τη γνωρίσουμε από κοντά, μας τα πει βεβαίως, η ίδια. Πάμε λοιπόν, είναι κοντά από ό,τι μου είπατε το σπίτι. Βεβαίως. Και τα λέμε πάλι εκεί. Βεβαίως. Πάμε. Αυτή τη στιγμή, για να το πούμε εντάξει, έχει γίνει μια ανάκτηση προσωρινής διαταγής του Ελληνοδικείου Περιστερίου. Του νόμου Κατσέλη. Του νόμου Κατσέλη, θα υπαρχθεί σε υπερχρεωμένη κατοικία. Είναι η πρώτη και μοναδική μου κατοικία. Είμαι άποδη άνεργη και με προβλήματα υγείας. Κυρία Μαρία, εσείς είστε άνεργη, άπορη, με ένα παιδί. Ναι. Και βγήκε το σπίτι σας σε πληστηριασμό, ενώ είσαστε εγκύτρια σε κάποιο δάνειο τρίτου. Ακριβώς. Το σπίτι έχει βγει ήδη στον πληστηριασμό και σύμφωνα με τον νόμο ανήκει στην τράπεζα. Σύμφωνα με την απόφαση, την τελευταία απόφαση. Ναι. Εσείς όμως παραμένετε μέσα στο σπίτι σας. Ναι. Ξεκινάμε λοιπόν με την ιστορία σας, ακριβώς τι έχει συμβεί. Ναι, το 2002 μπήκα εγκύτρια σε ένα δάνειο για κάποια επιχείρηση στην ΚΟ. Το οποίο το πήρε, είναι η τραγική ηρωνία, μία Γερμανίδα σύντροφός του. Την οποία δεν την κυνήγησε κανένας. Σύντροφός του αδερφού σας. Ναι, ναι. Την οποία δεν την κυνήγησε κανένας, παρά μόνο εμένα η οποία ήμουν τριτεγγύτρια στην ουσία. Γιατί αυτοί θέλανε ένα εγγύητη λόγω του ότι ήταν αλλοδαπή η κοπέλα. Εν πάση περιπτώσει, εγώ το θεωρούσα υποχρέωση στον αδερφό μου, επειδή αυτός δεν έχει πάρει ένα σπίτι. Γιατί εδώ μένουμε όλα τα αδέρφια μαζί, γι' αυτό δεν επιτρέπουμε σε κανέναν, σε κανέναν όμιλο και σε καμία τράπεζα να το καταπατήσει. Εν πάση περιπτώσει, από τότε άρχισε ένας αγώνας, εφόσον έκλεισαν αυτοί το λογαριασμό το 2005. Βγάζανε συνέχεια εκθέσεις πληστηριασμών, αναγκαστικών πληστηριασμών. Το ύψος του δανείου. Ήταν 60.000 και μέχρι πριν γίνει ο πληστηριασμός είχαμε αποπληρώσει τα μισά λεφτά. Τα 30.000 ευρώ. Μα για 30.000 μου το βγάλανε. Ενώ η αντικειμενική αξία του σπιτιού είναι 90 και εκπληστηριάστηκε μάλιστα κάτω από την αντικειμενική αξία με 84%. Δεν υπήρχε πλειοδότης. Γι' αυτό το κατοχύρωσε η τράπεζα στο... υπερθεμάτισε η Euro, η τράπεζα τέλος πάντων. Επίσης, να πούμε ότι είναι πρώτη κατοικία για εσάς. Πρώτη και μοναδική και δεν έχω κανένα άλλο περιουσιακό στοιχείο. Ωραία. Και πώς μπλοκάρατε το, πώς ας πούμε μένετε τώρα, εμείς τη συνέντευξη αυτή την κάνουμε στο σπίτι το οποίο ήδη έχει βγει στον πληστηριασμό και ήδη βάσει του νόμου το έχει κερδίσει η τράπεζα. Έτσι δεν θεωρώ είναι, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Θεωρώ ότι είμαι πολύ αδικημένη γιατί είμαι εγκύτρια, δεν έχω καταχραστεί ούτε μισό ευρώ της τράπεζας. Δεν μου δώσανε την ευκαιρία που χρειαζόμουν και σε μένα και στον αδερφό μου να μπορέσουμε να αποπληρώσουμε αυτό το δάνειο. Αυτοί οι ίδιοι μας μπλοκάρανε με τον πληστηριασμό. Εμείς είχαμε όλη την καλή διάθεση. Λοιπόν, δεν μου επιδώσανε καμία έκθεση ότι με έχουν αποβάλει, γιατί δεν με είχαν αποβάλει για πάρα πολλά χρόνια. Γι' αυτό και μπήκα στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Πήρα προσωρινή διαταγή, η οποία υποχρεώνει την καθής να απέχει από κάθε ενέργεια επί σκοπό διατήρησης της υφιστάμενης πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας της ετούσιας, υπό τον όρο μηνιαίας καταβολής από 20 ευρώ στο πρώτο δεκαήμερο εκάστοτε μηνός. Αυτό έγινε το 12. Λοιπόν, και αρχίσαμε να καταβάλουμε τα 20 ευρώ στο παρακαταθηκών και δανείων το 2013. Λοιπόν, αυτοί μου κάνανε ανάκληση στην προσωρινή διαταγή, πράγμα απαράδεκτο γιατί η δεν τράπεζα. Γίνεται. Ναι, η τράπεζα. Μου έκαναν ανάκληση. Εδώ φταίει και η ειρήνη οδίκηση. Περιστερίου. Δεν γίνεται ανάκληση της προσωρινής διαταγής, μόνο της οριστικής απόφασης. Όταν κάναν τον πληστηριασμό, δεν είχα τελειοσυνδικήσει.
εκκρεμούσαν δύο δικαστήρια, το 8 και το 9, ανακοπή και αναστολή. Εδώ είναι παράνομη η τράπεζα. Ούτε τώρα έχω τέλος ειδικής. Και να φτάσουμε στο σημείο που έρχεται ο δικαστικός κλητήρας, συνοδεία αστυνομικής δύναμης, ναι, να σας... Με την ανάκληση. Να σας βγάλει έξω από το σπίτι. Με την απόφαση. Για πέστε μας λίγο αυτή τη σκηνή, έτσι. Αυτό ήταν η τραγικότερη μέρα της ζωής μας, γιατί μας πέταξαν σαν σκουπίδια έξω. Η αστυνομική εδώ δεν μας φέρθηκε καθόλου καλά, μας μιλάει και πολύ άσχημα. Δηλαδή τι ακριβώς έκαναν, χτύπησαν το κουδούνι, έτσι μας θέλουν ναι, λίγο... Ναι, μας κορόιδεψαν ότι κάτι θέλουν να μας πούνε με ναι, πολιτικά και αυτά ναι, είχαν κρυφτεί. Και δυστυχώς άνοιξε ο αδερφός μου, μπήκανε μέσα και άρχισαν να μας κοροϊδεύουνε. Μετά μου λέγανε πάμε να σε πάμε αυτόφορο. Καλύτερα και ξέρω εγώ. Δηλαδή η απέτησή τους ήταν να βγείτε από το σπίτι. Να αλλάξουν τις κλειθαριές. Ναι. Και δεν μου δώσανε κάποια έκθεση ότι με αποβάλανε ή κάνανε κάποια καταγραφή. Μα δεν είχαν χαρτί από εισαγγελέα. Τους ζήτησα χαρτί από εισαγγελέα και με κορόιδευε η αστυνομική και μου λέει γιατί. Δεν είναι απίστευτο. Έτσι ξαφνικά δηλαδή είστε μέσα στο σπίτι ναι, σας, χτυπάει ναι, το κουδούνι ναι, 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 και σας λένε ότι το σπίτι δεν είναι δικό σου. Κοιμόμαστε και είμαστε ζαλισμένοι. Το σπίτι δεν είναι δικό σου, πρέπει να βγεις ναι, έξω. Ναι, 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 ναι. Και ανά πάσα στιγμή κινδυνεύω, όπως και χιλιάδες κόσμος, και εδώ χρειάζεται ο αγώνας και η αντίσταση. Γιατί τα σπίτια μας ανήκουν, πρόκειται για τις πρώτες κατοικίες, που το Σύνταγμα μας, πρέπει να μας προστατεύει και η ίδια η κυβέρνηση. Καταρχήν ζητάμε νομικό καθαρό, γιατί δυστυχώς γίνεται κάποια προσέγγιση και ένας συμβιβασμός των τραπεζιτών με τους εκάστοτε δικηγόρους. Δυστυχώς. Θέλουμε ένα καθαρό δικαστικό σώμα και ένα καθαρό ηγέτη. Να είναι Έλληνας. Εγώ θα παλέψω μέχρι τελευταία στιγμή. Αντιστέκομαι, δεν τους ανήκει το σπίτι, ανήκει σε μένα, είμαι εγκύτρια, δεν έχω πάρει ούτε μία δραχμή από αυτούς. Αντίθετα, έχω χαλάσει τη ζωή μου, την υγεία μου, είμαι χωρίς δουλειά, είμαι άπορη, το ρεύμα έχει πάει στα ύψη, δεν μπορώ να το πληρώσω και δεν έχω βοήθεια από πουθενά. Αλλά παλεύω με τα κινήματα, με τη βοήθεια φίλων και συγγενών. Και πιστεύω ότι θα το κερδίσω. Και όποιος θέλει, ας ακολουθήσει. Μην τους φοβηθείς, ήρθε η ώρα, είστε να αντισταθούμε σ' όλες τις γειτονιές. Οι πόλεις μας θα γίνουνε μοντέρνες φυλακές. Έξω τα κοράκια! Σκύτη, ζάχια για πανεπιστήμια! Ευτυχία. Πώς ευαισθητοποιήθηκες και μπήκες σε αυτό το κίνημα, αλλά και σε ό,τι κάνεις για να προστατευτούν αυτοί οι άνθρωποι που δεν έχουν χρήματα και χάνουν τα σπίτια τους, χάνουν τις περιουσίες τους? Επειδή είμαι και άνθρωπος της τοπικής αυτοδιοίκησης, που η τοπική αυτοδιοίκηση είναι ο πιο κοντινός φορέας του κράτους προς τον πολίτη. Τον άρχισε διαρκώς σε επαφή με τους ανθρώπους που έχουν πολύ σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης σε αυτά τα χρόνια των μνημονίων. Δεν μπορεί παρά να σε βάλει σε μια διαδικασία να δώσεις μάχες για αυτούς τους ανθρώπους. Οι μάχες αυτές δεν μπορούν να γίνουν απλά και μόνο με ένα θεσμικό τρόπο για όσους είμαστε αιρετοί σε κάποια όργανα αυτοδιοικητικά. Πρέπει να δοθούν και εκεί όπου υπάρχουν η ρίζα των προβλημάτων. Μέσα στον δρόμο, μέσα εκεί πέρα που πληστηριάζονται τα σπίτια και που κόβεται το ρεύμα, που κόβεται το νερό. Αν δεν το κάνεις αυτό, είσαι πολύ ελλιπής για την περίσταση και για την εποχή. Και έτσι και εγώ ξεκίνησα αυτή τη δραστηριοποίησή μου μέσα στο κίνημα «Δεν πληρώνω». Πλέον για μένα είναι ό,τι πιο σημαντικό το να μπορώ να βοηθάω έστω και με τη μικρή μου παρουσία, με τη μικρή μου συνεισφορά σε αυτόν τον αγώνα. Κάποιος τηλεθεατής που μας βλέπει αυτή την ώρα θα ρωτούσε ότι είσαι μόνο 26 χρονών, είσαι μια πολύ όμορφη κοπέλα και θέλεις να περνάς καλά, να βγαίνεις έξω το βράδυ, να διασκεδάζεις με τους φίλους σου, με τις φίλες σου. Πώς και μπήκες σε αυτή τη διαδικασία δηλαδή, ενώ άλλες συνομήλικές σου, οι συνομήλικοί σου, νέοι, ασχολούνται με άλλα πράγματα εκτός από αυτό. Αυτό το οποίο πολλοί άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν
και ειδικά οι νέοι άνθρωποι σε μεγάλο βαθμό, είναι ότι όταν ζούμε σε μια κοινωνία η οποία είναι δυστυχισμένη και υποφέρει, δεν μπορεί ο καθένας από εμάς ατομικά να είναι στο παραμικρό ευτυχισμένος. Ως εκ τούτου, πρέπει όλοι μας να μπούμε στη διαδικασία να κοιτάξουμε γύρω μας, να δείξουμε αλληλεγγύη σε αυτούς οι οποίοι αυτή τη στιγμή έχουν πρόβλημα, γιατί δεν ξέρουμε αύριο ή μεθαύριο πώς θα βρεθούμε και εμείς στη θέση τους. Αυτό παρακινεί και εμένα σε καθημερινή βάση. Η περιοχή σου, η Νέα Φιλαδέλφεια, είναι μια από τις περιοχές που αντιμετωπίζουν γενικότερα. Στη Νέα Φιλαδέλφεια, παρότι δεν θεωρείται μια περιοχή όπως είμαστε εδώ στο Περιστέρι, είναι μια περιοχή όμως η οποία έχει πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα ο κόσμος επιβίωσης. Έχουμε κάνει πάρα πολλές επανασυνδέσεις σε ρεύμα. Πολλοί κόσμος ο οποίος ντρέπεται να πει ότι έχει πρόβλημα. Όταν λέτε επανασυνδέσεις σε ρεύμα. Βρίσκουμε σπίτια στα οποία ακόμα και επί μήνες δεν υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα. Ναι. Και δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι τζαμπατζίδες. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν χάσει τις δουλειές τους, έχουν φτωχοποιηθεί απότομα και δεν μπορούν να τα απεξέλθουν ούτε σε αυτό το ελάχιστο. Τους το κόβουν λοιπόν το ρεύμα, δεν πάνε οι ίδιοι να ανεβάσουν την ασφάλεια. Ακριβώς. Μένουν χωρίς φως και χωρίς. Μένουν χωρίς φως. Να ζούμε τώρα στην εποχή που ζούμε, το 2016, και να υπάρχει κόσμος ο οποίος δεν έχει στο σπίτι του ένα ψυγείο. Άρρωστοι άνθρωποι που δεν έχουν ένα ψυγείο να βάλουν τα φάρμακά τους. Και πάμε εμείς εκεί πέρα και το βλέπουμε και δεν μπορούμε προφανώς να το κάνουμε. Το ρίσκο ανεβάζετε την ασφάλεια εσείς και φροντίζετε να παραμένει επάνω. Να μας περιγράψει μια περίπτωση που σε έχει συγκλονίσει από όλες αυτές που έχεις βρεθεί κοντά. Πρώτα απ' όλα να πω το εξής, ότι όλα αυτά τα οποία συζητάμε, δηλαδή τα κομμένα ρεύματα, η έλλειψη νερού στο σπίτι, τα σπίτια τα οποία τα παίρνουν οι τράπεζες μέσω των πληστηριασμών που εμείς κοιτάζουμε να αποτρέπουμε. Όλα αυτά είναι διάφορες πλευρές του ίδιου προβλήματος, έτσι, της ίδιας επίθεσης που γίνεται στα λαϊκά στρώματα. Ως εκ τούτου δεν μπορούμε να τα βλέπουμε αυτά αποσπασματικά και ξεχωριστά. Το τελευταίο διάστημα έχουν ενταθεί πάρα πολλοί πληστηριασμοί. Δηλαδή, βλέπουμε ότι εμείς είμαστε σχεδόν 3 χρόνια που δίνουμε αυτές τις μάχες στα ειρηνοδικεία κάθε Τετάρτη. Αλλά πλέον με τις αλλαγές που έγιναν με τη τελευταία κυβέρνηση στην νομοθεσία και με το γεγονός ότι δεν προστατεύεται πλέον οριζόντια η πρώτη κατοικία, βλέπουμε τραγικές υποθέσεις ανθρώπων οι οποίοι χάνουν τα σπίτια τους. Τι θα κάνετε τώρα που οι πληστηριασμοί θα γίνονται ηλεκτρονικά? Μέχρι εκείνη τη στιγμή συνεχίζουμε να δίνουμε τις μάχες όπως ξέρουμε, με το να μην αφήνουμε να μην γίνεται η διαδικασία του πληστηριασμού στα ειρηνοδικεία. Από εκεί και πέρα, βλέποντας και κάνοντας. Μάλιστα. Μια περίπτωση τώρα έτσι. Μια περίπτωση που μπορώ να θυμηθώ. Είναι εκατοντάδες περιπτώσεις που είναι όταν μιλάμε για πρώτη κατοικία, όπου υπάρχει κόσμος που ξεσπιτώνεται, γιατί δεν μιλάμε για κάτι φανταστικό. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι εκεί που ζουν στο σπίτι τους αναγκάζονται και τους πέτρανε απ' έξω, εν μία ανοιχτή. Και χωρίς να φταίνε. Επειδή τους είχαν βάλει στη διαδικασία να παίρνουν δάνεια χωρίς να υπάρχει δυνατότητα ή επειδή είχαν ξαφνικά τις δουλειές τους και δεν φταίνε οι άνθρωποι και βγαίνουν από τα σπίτια τους. Μία περίπτωση η οποία για μένα ήταν πολύ συγκλονιστική είναι όταν βρέθηκε η οικογένεια, τριμελής οικογένεια, νέοι άνθρωποι με το παιδάκι τους, μάλιστα κοντά στη δική μου περιοχή, στους Αγίους Εναργύρους είναι το σπίτι τους, οι οποίοι για χρέος προς το Δήμο Αθηναίων της τάξης των 2.600 ευρώ, μιλάμε για τέτοιο ποσό, χάνουν την πρώτη κατοικία τους στο σπίτι τους σε πληστηριασμό και ευτυχώς έχουμε ήδη βρεθεί εκεί πέρα 2 φορές στη διαδικασία αυτή, στο ειρηνοδικείο Ηλίου και έχουμε μπλοκάρει τη διαδικασία. Μιλάμε για 2.600 ευρώ και ο Δήμος Αθηναίων, αντί να είμαστε η τοπική αυτοδιοίκηση Δήμοι στο πλευρό του κόσμου και να τους υποστηρίζουμε, να μπαίνει ο Δήμος Αθηναίων και να τους παίρνει το σπίτι για μικρό ποσό. Είναι από αυτά που με συγκλώνησαν και ένιωσα και πάρα πολύ, πώς να το πω, άσχημα με το γεγονός ότι υπάρχουν δήμαρχοι οι οποίοι συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Κύριε Γέρουλα, πώς αντιμετωπίζει ο Έλληνας την κρίση τόσων ετών και ποιες είναι αρνητικές συνέπειες αυτής της κατάστασης στον ψυχισμό ενός ανθρώπου? Καλησπέρα σας. Θα ξεκινήσω με ένα παράδειγμα ενός περιστατικού που μου ήρθε πριν από λίγο καιρό στο ιατρείο, το οποίο το θεωρώ χαρακτηριστικό. Ήταν ένας άνθρωπος, ένας νέος άντρας λοιπόν, γύρω στα 40, ο οποίος είχε μια πάρα πολύ καλή ζωή μέχρι τώρα. Έβγαζε γύρω στα 4.000 ευρώ, η γυναίκα του επίσης μια πάρα πολύ καλή δουλειά, γύρω στα 3.000 ευρώ. Αποφάσισαν να πάρουν ένα δάνειο, να πάρουν ένα σπίτι με υψηλό δάνειο, γύρω στα 2.000 ευρώ κλπ.
μέχρι που ήρθε η ώρα της καταστροφής, ας πούμε. Ο ίδιος έχασε τη δουλειά του, η γυναίκα του επίσης. Βρέθηκε σε απελπισία, έψαχνε να βρει με τρόμο απελπιστικό. Τον άκουγα με μεγάλη προσοχή, ο λόγος του ήταν ποταμός. Προσπαθούσα να μην το διακόπτω ακόμα και στις σιωπές του. Μερικές φορές έσκυβα το σώμα μου προς το σώμα του για να τον ενθαρρύνω, αλλά από ένα σημείο και μετά κατάλαβα ότι έπρεπε να δράσω πιο ψυχοδυναμικά. Τα λόγια της παρηγοριάς και της κατανόησης δεν είχαν ανταπόκριση. Λοιπόν, του λέω σταμάτα να αυτομαστιγώνεσαι, ας πούμε, και άκουσέ με. Και του είπα δύο πράγματα, κάποια πράγματα που έπρεπε να ακούσει, που φαίνεται ότι είχαν κάποια ανταπόκριση μαζί με κάποιο ένα αντικαταθλιπτικό που του έβαλα, ας πούμε, που είχαν κάποια ανταπόκριση, γιατί μετά από λίγο καιρό τα πράγματα πήγαν καλύτερα και δουλειά βρήκε με λιγότερα λεφτά βέβαια και καλύτερο διακανονισμό έκανε στο σπίτι του και έτσι δεν έχασε το σπίτι του και η γυναίκα του επίσης βρήκε κάποια μικρότερη δουλειά με επίσης λιγότερα λεφτά και ήταν σε πιο ευνοημένη κατάσταση από κάποιους άλλους και είναι πιστεύω σε πιο ευνοημένη κατάσταση από κάποιους άλλους. Νομίζω ότι η κρίση είναι περισσότερο ανθρωπολογική, όχι μόνο τόσο οικονομική, όσο τόσο ανθρωπολογική. Δηλαδή, μέχρι τώρα είχαμε τον αμετροεπή καταναλωτισμό, είχαμε την εύκολη ανάπτυξη. Αυτή τη στιγμή ακόμα και η οικονομική ιστορία μιλά για κύκλους, για οικονομικούς κύκλους, δηλαδή για περιόδους ανάπτυξης και περιόδους ύφεσης. Αυτή τη στιγμή έχουμε την ύφεση, μπήκαμε στην ύφεση, δεν υπολογίζαμε την ύφεση. Πιστεύουμε ότι ζούμε σε έναν μαγικό κόσμο, θα έλεγα, όπου πράγματα όπως φτώχεια, δυστυχία, καταστροφή, πόλεμος δεν μας αγγίζουν. Είχαμε πάθει μία ανοσία γύρω από όλα αυτά τα πράγματα. Τώρα έπρεπε να αναθεωρήσουμε, να ξαναεπαναπροσδιορίσουμε τον εαυτό μας και τις σχέσεις μας με τον κόσμο γύρω μας. Μερικές φορές η λύση, πιστεύω, ότι η διέξοδος είναι πολύ κοντά μας, αλλά δεν τη βλέπουμε γιατί έχουμε στραμμένο το κεφάλι στο είμαστε πιο εγκλωβισμένοι, στο σημείο που θέλουμε εμείς. Εστιαζόμαστε περισσότερο σε κάποιο συγκεκριμένο προσανατολισμό. Περιμένουμε δηλαδή το φως από την άκρη του τούνελ να έρθει από κάποιο συγκεκριμένο σημείο. Αυτό είναι λάθος. Η αύξηση των αυτοκτονιών. Αυτό είναι λάθος. Ναι, αυτό θέλω να πω. Ότι η κρίση έχει επιφέρει πολλές συνέπειες. Όπως στην ψυχική υγεία ειδικά, όπως αύξηση των αυτοκτονιών πάρα πολύ, σε μεγάλο βαθμό. Έχει φέρει καταθλίψεις, σοβαρές καταθλίψεις, αγχώδεις διαταραχές και δεν είναι κάτι απλό το άγχος. Το άγχος είναι ο σύγχρονος τρόπος που έχουν βρει για να μας εξοντώνουν, γιατί το άγχος μεθυλιώνει το γενετικό κώδικα, τη μεθυλική αλυσίδα και μπορεί να προκαλέσει μια σειρά ψυχικών και σωματικών ασθενειών σοβαρών. Σαν γιατρός και σαν ψυχίατρος θα έλεγα ότι το μόνο βέβαιο σε κάθε άνθρωπο, η μόνη βεβαιότητα σε κάθε άνθρωπο είναι η αλλαγή. Και η αλλαγή για μένα σημαίνει εξέλιξη και πρέπει να συμφιλιωνόμαστε με την αλλαγή και να προχωρούμε. Δηλαδή πιστεύω, θα ήθελα να κλείσω με τη ρίση του, με το μότο του, με τη φράση μάλλον του Μέγα Ποιητή, ότι από την αποικία 2000 μετά Χριστόν, ότι τίποτα μπορεί να μην βγαίνει καλά στην αποικία, αλλά δεν υπάρχει τίποτα του ανθρώπινου χωρίς ατέλεια. Και τέλος πάντων, να τραβούμε μπρος. Αυτό είναι το θέμα, να τραβούμε μπρος. Το θέμα, να τραβούμε μπρος. Καπεζίκι, καρέλα, σπίτι, στα χέρια, καπεζίκι, καρέλα, σπίτι, στα χέρια, καπεζίκι. Όσοι είμαστε εδώ, να μας συλλάβουνε και να μας κάνουν το Βρισκόμαστε σε μια πολύ όμορφη πλατεία στην Ανθούπολη, στην Αθήνα. Η πλατεία είναι όμορφη, κύριε Γιάννη. Γύρω όμως ξενή και στα μαγαζιά, εγκατελειμμένα σπίτια. Ευχώς. Μια χαοτική κατάσταση. Αυτή η κατάσταση είναι εδώ πέρα στην Αθήνα. Ζούμε σε μια κατάσταση αυτή τη στιγμή που βαλόμαστε από παντού. Ανθρώποι οι οποίοι τους βγάζουν σε πλησία τα σπίτια,
Εμείς, σαν κίνημα Δεν Πληρώνουμε και μέλος της Διοικητικής Επιτροπής, είμαστε δίπλα στους ανθρώπους γενικά εδώ και 8 χρόνια. Ξεκινήσαμε από τα διόδια, στις συγκοινωνίες με το εισιτήριο, με τα 5 ευρώ στα νοσοκομεία που κάναμε αγώνα για να καταργηθεί, τώρα στους πληστηριασμούς. Βέβαια, συνέχεια παίρνουμε καθημερινώς τηλέφωνα για κομμένα ρεύματα. Είστε 70 ετών. Ναι. Έχετε βιώσει κάτι παρόμοιο στη χώρα αυτή, δηλαδή έχετε φοβερές εμπειρίες από τη ζωή σας? Έχω φοβερές εμπειρίες από το Πολυτεχνείο ξεκινώντας, ας πούμε, και σε όλα αυτά τα χρόνια αγωνιζόμουν γύρω από κινήματα κτλ. Τώρα, 7 χρόνια που είμαι με το κίνημα Δεν Πληρώνω, έχω βιώσει πολλές καταστάσεις. Έχουμε καταστολή από την αστυνομία με δράσεις μας που έχουμε κάνει. Και αυτό που λέω με τις... Θυμάστε την Ελλάδα έτσι, αυτό θέλω να... Όχι, αυτό το κατάσταση δεν έχει ξαναδεί ποτέ. Ποτέ. Δηλαδή πάντοτε θα υπήρχε κάποια εργασία να κάνει κάποιος, να βγάλει τα εξοδά του. Δηλαδή τώρα δεν δουλεύει κανένα μέλος της οικογένειας, πάρα πολύ λίγα μέλη της οικογένειας. Δηλαδή άμα πεις ότι δουλεύεις κάπου, να μην σε κοιτάνε περίεργα. Λοιπόν, δεν δουλεύει, ακόμα δεν έχει δουλειές. Και είχαμε πάρει κάποια δάνεια, όπως και εγώ είχα πάρει κάποιο δάνειο, ας πούμε, για τη δουλειά που έκανα. Δεν μπορούσα να το πληρώσω. Και είμαι και εγώ σε αυτή τη στιγμή, ας πούμε, στο... εντάξει, δεν έχω βέβαια κάποιο ακίνητο κτλ. Ζω και εγώ μια κατάσταση πίεσης. Βλέπουμε ανθρώπους... Ενώ είστε στη σύνταξη, έχετε περάσει... Έχω μια σύνταξη. Είστε συνταξίδος. Έχω μια σύνταξη, μικρή βέβαια, αλλά ίσα 800 ευρώ. Αλλά από εκεί πληρώνω γραμμάτιο, πληρώνω το ενίκιο, γιατί είμαι ενίκιωμένο και προσπαθώ να ζήσω, ας πούμε. Τις καταστάσεις, τις δύσκολες, τις άγριες έχουμε ζήσει στα ειρηνοδικεία αυτό το διάστημα 2,5 χρόνια, που βλέπουμε ανθρώπους εξαθλειωμένους, τους παίρνουν στα σπίτια, την πρώτη κατοικία και την πρώτη κατοικία, και ας λένε ότι δεν βγαίνουν σε πρώτη κατοικία, είναι ψέματα αυτό, και ζούμε αυτές τις καταστάσεις. Τώρα, εδώ πέρα είμαστε σε μια περιοχή στην Ανθούπολη, η οποία ο κόσμος, πολλοί άνθρωποι δεν έχουν έως προς το ζήν, ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, και παρόλα αυτά έχουμε ένα κοινωνικό πόλεμο. Δηλαδή, εκτός του ότι δεν έχει δουλειές ο κόσμος, μας αναγκάζουν να ζούμε, να μην μπορούμε να ζήσουμε, να φάμε, να πιέσουμε τις υποχρεώσεις μας. Δεν γίνεται, δεν μπορούμε. Αυτό πιστεύετε ότι η πραγματική κατάσταση έχει γίνει γνωστή στον Έλληνα? Δηλαδή, μαθαίνει από κάπου ένας τηλεθεατής, ένας ακροατής ραδιοφώνου, ένας που διαβάζει εφημερίδα την πραγματική κατάσταση? Η πραγματική κατάσταση είναι αυτή που αντιμετωπίζετε εσείς καθημερινά στα ειρηνοδικεία ή στα σπίτια που έχουν κοπεί το ρεύμα κτλ.? Δεν είναι μόνο αυτή. Δεν ξέρω γιατί ο κόσμος δεν αντιδρά. Ίσως έχει απογοητευτεί. Έχει απογοητευτεί γιατί νομίζει ότι δεν γίνεται τίποτα. Και όμως γίνεται. Εμείς οι λίγοι, αυτοί που είμαστε και αντιστεκόμαστε, έχουμε δημιουργήσει τα προβλήματα και τις προϋποθέσεις να αντισταθεί ο κόσμος. Κάποια στιγμή πρέπει ο κόσμος να αρχίσει να καταλαβαίνει ότι δεν υπάρχει κανένας σωτήρας παρά μόνο εμείς οι ίδιοι να μπορέσουμε να βγούμε να αντισταθούμε. Δεν υπάρχει κανένα να μας σώσει, ούτε κόμματα, ούτε τίποτα. Μόνος του να... Ούτε ηγέτες, γιατί δεν έχετε, από ό,τι ξέρω, δεν έχετε πρόεδρο εσείς. Όχι, είμαστε μια διοικούσα επιτροπή που αποτελούμαστε από 5 άτομα. Δεν έχουμε πρόεδρους, όχι. Ούτε πρόεδρους, ούτε κόμματα. Απλώς είμαστε ένα κίνημα που είμαστε στον δρόμο και αντιστεκόμαστε. Και αυτή τη στιγμή είμαστε με το κίνημα εναντίον των πληστηριασμών, με πάρα πολλές συλλογικότητες, δεν είμαστε μόνοι μας. Και προσπαθούμε να κινητοποιήσουμε τον κόσμο, να καταλάβει ότι μόνο με την αντίσταση... Τι θυμάστε από... μας περιγράψετε μια ιστορία που έτσι σας συγκλώνησε, που τη ζήσατε από κάποιον άνθρωπο ο οποίος δεν είχε χρήματα να πληρώσει. Από κομμένα ρεύματα έχω ζήσει καταστάσεις. Και ανθρώπους οι οποίοι ήταν ίσουλιο εξαρτώμενοι, που δεν είχαν ρεύμα για να συντηρήσουν τις ισουλίνες τους, τους είχαν κόψει το ρεύμα, έχουμε παρέμβει, έχουμε συνδέσει ρεύματα, και συγκεκριμένα από χτες, πριν τρεις μέρες, είχαμε πάει σε ένα σπίτι στο Ήλιον με μια γυναίκα η οποία ήταν
σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, μεγάλη σε ηλικία, ήταν 10 μέρες χωρίς ρεύμα και συνδέσαμε το ρεύμα. Σε μια τρόγλη βασικά. Τι περιμένουν δηλαδή από τους ανθρώπους να πληρώσουν τι, δεν έχουν προς το ζήν. Τους κόβουν τη ζωή. Δεν τους κόβουν το ρεύμα, τους κόβουν τη ζωή. Μας κόβουν τη ζωή. Και θα αντισταθούμε, δεν υπάρχει περίπτωση να τα παραδώσουμε τα όπλα. Θα είμαστε στον δρόμο, θα αντιστεκόμαστε όπου και αν πάει. Και θα νικήσουμε στο τέλος. Αυτό πιστεύω. Πάμε λοιπόν να συναντήσουμε δύο μέλη της δικού σας επιτροπής του κινήματος Δεν Πληρώνω, τον Ηλία και τον Λεωνίδα Παπαδόπουλο. Παιδιά, γεια σας. Καλησπέρα. Θοδωρής Αραντόπουλος. Λεωνίδας Παπαδόπουλος και Ηλίας Παπαδόπουλος. Είστε μέλη της δικού σας επιτροπής του κινήματος Δεν Πληρώνω. Σωστά. Το θέμα μας το γνωρίζετε σήμερα. Βεβαίως. Έχουμε κάνει μια, έτσι ένα οδηπορικό, έχουμε πάρει απόψεις για όλο αυτό το ζήτημα που έχει προκύψει στη χώρα μας, ειδικά τους τελευταίους μήνες. Λεωνίδα, θα ξεκινήσουμε εσένα. Δηλαδή, πώς βλέπεις την κατάσταση αυτή να εξελίσσεται σε πρώτη φάση? Η κατάσταση είναι πολύ άσχημη, αντικειμενικά. Δυστυχώς η φυσική ροή των πραγμάτων θα είναι μια βία αναδιανομή του πλούτου από τις φτωχές οικογένειες προς τα μεγάλα διεθνή αρπακτικά. Αυτό θα γίνει. Δηλαδή, και στην παρούσα φάση, την κατοικία, τη λαϊκή κατοικία, την πρώτη κατοικία, το εξοχικό, το αγροτεμάχιο, το σπιτάκι μπορεί να το έχει κληρονομήσει κάποιος από την μάνα του ή τη γιαγιά του, τον πατέρα του. Όλα αυτά θα τα πάρει ένα πολύ μεγάλο κύκλωμα διάφορων τοχογλύφων. Αυτό πρακτικά δηλαδή θα σημαίνει εξαθλίωση, φτωχοποίηση, μιζέρια, ανέχεια και ίσως και κοινωνικές εκρήξεις. Εσύ είσαι οφθαλμίατρος, χειρουργός, οφθαλμίατρος, γιατρός δηλαδή. Ο αδερφός σου, ο Ηλίας, είναι οικονομολόγος. Σωστά. Ηλία, πώς κρίνεις και πώς εξηγείς εσύ το γεγονός ότι ενώ έχει μειωθεί το εισόδημα του μέσου Έλληνα, βρίσκεται σε αυτή τη δύσκολη θέση να πληρώνει συνέχεια από αυτά που δεν εισπράττει και μάλιστα το κράτος να φτάνει στο σημείο να του παίρνει αυτό το ό,τι έχει, το σπίτι ας πούμε ή ό,τι άλλο κινητό ή ακινητό έχει. Σωστά. Τα τελευταία χρόνια το ποσοστό των Ελλήνων που βρίσκεται κάτω ή κοντά στα όρια της φτώχειας ξεπερνάει το 50%. Αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει αυτό. Ένα στους δύο Έλληνες ζουν στο όριο μεταξύ διαβίωσης αξιοπρεπούς και επιβίωσης. Είμαστε στο όριο της επιβίωσης κατά βάση. Αυτό έχει συμβεί φυσικά με τις πολιτικές των τελευταίων 6 χρόνων. Βασίζεται και δράζεται στα μνημόνια, έτσι, που έχουν συντελέσει στην εξαθλίωση και στη φτωχοποίηση του ελληνικού λαού. Φυσική απόρρεια της φοροκαταιγίδας, της υπερφορολόγησης, της μείωσης των μισθών, των απολύσεων, σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα φυσικά, της ελαστικοποίησης των θέσεων εργασίας, όλο αυτό το πακέτο μέτρων, το οποίο έχει οδηγήσει τους Έλληνες, οι οποίοι είχαν δανειοδοτηθεί στο παρελθόν, να μην μπορούν να αντεπεξέλθουν πλέον στις υποχρεώσεις αυτές που είχαν στις τράπεζες. Ο ρόλος ο δικός σας μέσα από αυτό το κίνημα είναι να μπλοκάρετε στα ειρηνοδικεία τη δικαστική ενέργεια. Πόσο δύσκολο είναι αυτό, πόσο επώδυνο ψυχολογικά, γιατί συναντάτε ανθρώπους σε απόγνωση και πώς αντιμετωπίζετε όλη αυτή την κατάσταση. Σωστά, έχεις απόλυτο δίκιο, έτσι είναι τα πράγματα. Ο ρόλος μας είναι τριπλός θα έλεγα. Πρώτα πρέπει να ενημερώσουμε τον κόσμο, να τον ενεργοποιήσουμε δεύτερον και τρίτον όλοι μαζί να μπλοκάρουμε αυτή τη διαδικασία. Αυτό λέγεται αντίσταση και εμείς αυτό κάνουμε εδώ και 3 χρόνια. Κάθε Τετάρτη βρισκόμαστε στην ειρηνοδικία, όπου στενάζει πραγματικά η καρδιά του ελληνικού λαού, όπου βλέπουμε τραγικές περιπτώσεις καθημερινές, βλέπουμε τον συμπολίτη μας διπλανής πόρτας πραγματικά να χάνει τη γη κάτω από τα πόδια του και να του παίρνουν την πρώτη ακόμα κατοικία ή ακόμα ένα σπιτάκι μπορεί να έχει στο χωριό ή οτιδήποτε. Αυτό είναι πολύ επώδυνο όσον αφορά το ψυχολογικό κομμάτι. Είναι εξοργιστικό σε πολύ μεγάλο βαθμό, γιατί βλέπεις ας πούμε ανθρώπους οι οποίοι δεν υπάρχει κανένας λόγος να φτάνουν στο περιθώριο, να οδηγούνται στο περιθώριο. Και αυτό μπορούμε να το δούμε ας πούμε και από το γεγονός ότι πάρα πολλοί δεν θέλουν να αποκαλύπτουν τις περιπτώσεις τους, να αποκαλύπτουν το δράμα τους ή να βγαίνουν στη δημοσιότητα για αυτούς ακριβώς τους λόγους. Η δημόσια περιουσία έχει υποθηκευτεί για τα επόμενα 99 χρόνια. Μιλάμε ότι το σχέδιό τους δηλαδή εκτείνεται σε βάθος εκατοεταετίας. Και έχουμε δηλώσει βέβαια από το κυβερνητικό στρατόπεδο
ότι εδώ αντέξαμε 400 χρόνια, ας αντέξουμε άλλα 100. Αυτές οι δηλώσεις είναι επέσχυντες, έτσι, κατά την άποψή μου. Το πού θα πάει αυτή η κατάσταση εξαρτάται πάρα πολύ από την αντίδραση του ελληνικού λαού, κατά την άποψή μου. Το σχέδιό τους είναι για τις επόμενες δεκαετίες τουλάχιστον να συνεχίσουν αυτό το μαρτύριο της σταγόνας, θα έλεγα. Κομμάτι-κομμάτι, ρανίδα το αίμα του ελληνικού λαού, να το καταλαμβάνει το διεθνές χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο και όχι μόνο. Και ο ελληνικός λαός να μείνει χωρίς τίποτα στο τέλος. Είστε και δύο νέα παιδιά. Εσύ είσαι γιατρός, έχεις κάνει σπουδές 6 χρόνια πλάς. 6 χρόνια και άλλα 4 ειδικότητα για να γίνει οφθαλμίατρος, άλλα 10. Το ίδιο και εσύ ως οικονομολόγος, πολύ διάβασμα. Ναι. Πού βρίσκεται αυτό το πάθος και ένα μεγάλο μέρος του χρόνου σας το δίνετε σε αυτή στην προστασία των πολιτών? Αυτό πιστεύω ότι έχει να κάνει με πολλά. Γιατί δεν είναι και άλλοι νέοι σαν και εσάς. Δηλαδή, καταρχάς είναι. Δεν θεωρούμε ότι έχουμε κάποια μοναδικότητα. Ναι, δεν το ξέρω. Εντάξει, υπάρχει, είναι ο αξιακός κώδικας που έχει ο καθένας μέσα του, η φιλοσοφία του, ιεραρχεί κάποια πράγματα, ας πούμε, τι είναι σημαντικά και τι όχι. Και από εκεί και πέρα έχει να κάνει και με το περιβάλλον. Δηλαδή, σε τι περιβάλλον μεγαλώνεις, ζεις, αναπτύσσεσαι. Μπορεί να υπάρχουν πάρα πολύ ωραία φυτά στη φύση, αλλά δεν μπορούν να αναπτυχθούν όλα στο ίδιο περιβάλλον. Συνεπώς, εμείς θεωρήσαμε ότι ιστορικά έχουμε χρέος, σαν άτομα, να βάλουμε κι εμείς έστω και ένα πολύ μικρό λιθαράκι, προκειμένου να επιβιώσει ο ελληνικός λαός. Γιατί βρισκόμαστε ιστορικά σε αυτή την περίοδο. Αν βρισκόμαστε ιστορικά σε άλλη περίοδο, παχιών Αγελάδων κτλ., δεν έχουμε κάτι διαφορετικό σαν DNA από το να θέλουμε να πηγαίνουμε για ποτό ή να βγαίνουμε βόλτες, εντάξει. Απλά αυτή η περίοδος μας έλαχε και θεωρούμε ότι για να μπορούμε να λέμε στα παιδιά μας αύριο ότι κάτι κάναμε κι εμείς και μην μας πούνε τι κάνατε αυτή την περίοδο και εμείς λέμε πέρα βρέχει, ότι θα πρέπει να μπούμε σε αυτόν, να ταχθούμε σε αυτόν τον αγώνα, ο οποίος πρέπει να είναι συλλογικός. Θα πρέπει να είναι αγώνας αλληλεγγύης και θα πρέπει να είναι αγώνας αντίστασης. Επιλέξαμε τις εργατικές κατοικίες που βρίσκονται ακριβώς πίσω μου, εδώ στο Περιστέρι. Σημειολογικά δηλαδή, δεν το κάναμε τυχαία. Είναι μια από τις περιοχές που μαστίζονται από την κρίση. Θέλω, Λεωνίδα, να μας από όλες αυτές τις περιπτώσεις που έχεις αντιμετωπίσει ανθρώπων που χάνουν το σπίτι τους ή ότι τους κόβεται το ρεύμα ή οτιδήποτε, κάτι που σε συγκλώνησε, μια ιστορία που σε συγκλώνησε. Εντάξει, ναι, υπάρχουν πάρα πολλές. Τώρα γίνεται χαμός. Ας πούμε, τώρα θα σου πω μια που μου ήρθε πρόσφατα στο μυαλό, γιατί ήταν πρόσφατη. Πριν από 2 μέρες, πραγματικά επανασυνδέσαμε το ρεύμα, γι' αυτό ήταν συγκλονιστικό. Πραγματικά αυτό, δηλαδή, ανατρίχιασα με το που το είδα. Ήταν μια γυναίκα, και θα σου πω και τους λόγους για τους οποίους ανατρίχιασα. Ήταν μια γυναίκα η οποία είχε ψυχιατρικά προβλήματα. Ήταν μόνη της, ζούσε σε ένα ισόγειο στο Ήλιον, εδώ κοντά δηλαδή. Έμενε 15 μέρες χωρίς ρεύμα. Μπήκαμε μέσα στο σπίτι, η κατάσταση ήταν συγκλονιστική και ξέρεις τι με συγκλώνησε ακόμα περισσότερο, γιατί αυτό το έχουμε δει χιλιάδες φορές. Πιθανώς όχι σε τόσο βαθμό, δηλαδή τέτοιο πράγμα μέσα, τέτοια δυστυχία δεν έχω ξαναδεί σε σπίτι. Αυτό που με συγκλώνησε ακόμα περισσότερο είναι ότι με πήρε τηλέφωνο, επειδή δεν είχε καν τηλέφωνο, ένας φίλος της, ο οποίος μου είπε ότι είχα προσπαθήσει να τους το συνδέσω κι εγώ, αλλά ο γείτονας, ο οποίος δεν είχε κανένα λόγο, είδε ότι πήγα να το κάνω και αντέδρασε και πήγε ουσιαστικά και τον τραμπούκησε. Δηλαδή βλέπουμε, ας πούμε, τέτοιες καταστάσεις κοινωνικού αυτοματισμού, ένα κανιβαλισμό να αναπτύσσεται, γιατί όπου φτωχός και η μοίρα του, και ο γείτονας, ο οποίος δεν έχει κανένα λόγο τώρα, από απέναντι, ξέρω εγώ, πήγε να μην τον αφήσει τον άλλο να δώσει το ρεύμα πίσω στην γυναίκα αυτή. Εμείς φυσικά πήγαμε και το συνδέσαμε, η οποία χάρηκε, και ήταν ένα πράγμα το οποίο όντως ήταν, δηλαδή καταδεικνύει πού βρίσκεται η Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Να μην μπορεί να δώσει σε τόσο ευπαθείς ομάδες το στοιχειώδες αγαθό για την επιβίωση και να έχει σπείρει πραγματικά το σπόρο της διχόνοιας, του κοινωνικού αυτοματισμού και του κανιβαλισμού, ο οποίος να επέρχεται και να το βλέπουμε μπροστά μας. Σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, οι πληστηριασμοί θα μεταφερθούν, θα γίνουν ηλεκτρονικοί πλέον. Δεν θα μπορείτε εσείς να διακόπτεται ένα δικαστήριο έτσι ώστε ή να παίρνει αναβολή ή να εκδικάζεται υπόθεση μετά από 2-3 χρόνια. Ναι. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Ο νέος κώδικας πολιτικής δικονομίας, μαζί με όλο το νομοθετικό πλαίσιο έτσι όπως έχει φιλοτεχνηθεί από τα κέντρα εξουσίας, ουσιαστικά προβλέπει την διαδικασία πληστηριασμών εξπρές. Να φύγουμε από τα ειρηνοδικεία, να πάμε μέσω ηλεκτρονικής διαδικασίας σε πληστηριασμούς. Αυτό βέβαια εγείρει πάρα πολλά νομικά θέματα, τα οποία δεν έχουν ξεπεράσει ακόμη, έχει πολλά κενά.
Και φοβούνται ότι αυτή η διαδικασία μπορεί να γύρει επίσης προσφυγές και από πολίτες και από άλλους ηθήνοντες όλων αυτών των διαδικασιών. Και γι' αυτό δεν έχουν προβεί σε αυτή τη διαδικασία ακόμη, το να γίνουν οι πληστηριασμοί ηλεκτρονικοί. Ο τόπος της μάχης αυτή τη στιγμή είναι ακόμη τα ειρηνοδικεία. Σε δεύτερο επίπεδο, όταν και αν γίνουν ηλεκτρονικοί, το επίπεδο της μάχης θα δώσει σε άλλα πεδία, όπως είναι το πεδίο των εξώσεων. Είχαμε δει και στην Ισπανία αντίστοιχα παραδείγματα. Μια ήταν ανάγκη ανθρώπων να προστατεύουν τα σπίτια των συνανθρώπων μας από τα ΜΑΤ, τα οποία επιχειρούσαν να τους βγάλουν έξω με τη βία. Θα μεταφερθεί φυσικά στην πολιτική μάχη που πρέπει να δοθεί. Είναι και μια πολιτική, βαθιά πολιτική μάχη αυτή. Εσείς δεν ανήκετε σε κάποιο κόμμα, δεν έχετε κάποια... Όχι, εμείς είμαστε ένα ανεξάρτητο αυτόνομο κίνημα που βασιζόμαστε στον ελληνικό λαό. Οι απόψεις σας μου θυμίζουν δηλώσεις στελεχών και του ίδιου του Πρωθυπουργού της κυβέρνησης που έχουμε τώρα. Δηλαδή, είναι σαν να ακούω πριν τις εκλογές τι λέγανε. Mm-hmm. Τι γίνεται, δηλαδή, ήταν μαζί σας κάποια μέλη, κάποιοι φίλοι της κυβέρνησης και φύγανε, είναι μαζί σας ακόμα. Τι γίνεται, δηλαδή, λέγανε τα ίδια πράγματα με εσάς, τέλος πάντων. Όχι ακριβώς, τα ίδια περίπου. Καταρχάς, αυτά τα συνθήματα τα οποία χρησιμοποιούμε κι εμείς δεν είναι δικά μας. Την ατζέντα τη βάζει κυρίως ο κόσμος. Ο κόσμος λοιπόν έβαζε την ατζέντα, ας πούμε, το κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη. Είναι ένα σύνθημα το οποίο ηχεί, όχι επειδή το επινοήσαμε ή εμείς ή ο Τσίπρας ή δεν ξέρω και εγώ ποιος άλλος. Ο κόσμος είχε αυτή την ανάγκη να το πει. Είχε την ανάγκη να προστατευτεί η πρώτη του κατοικία, είχε ανάγκη να προστατευτεί η λαϊκή κατοικία και συνεπώς έμπαινε. Εμείς συνταχθήκαμε πίσω από αυτό το σύνθημα, όπως συντάχθηκαν και μέλη του ΣΥΡΙΖΑ και της κυβέρνησης, τότε όμως. Μια ερώτηση λίγο δύσκολη. Μήπως δεν υπάρχει αλληλεγγύη μεταξύ μας? Δηλαδή, ξεκινάμε ένα κίνημα, ξεκινάμε μια προσπάθεια, ξεκινάμε να δείξουμε ότι αυτό που συμβαίνει στη χώρα δεν είναι σωστό. Και όταν κάποιος βολεύεται, φεύγει. Σου λέει, εντάξει, μα δεν με νοιάζει τώρα, ας προχωρήσουν αυτοί να... Τα ιστορικά παραδείγματα που έχουμε για τον ελληνικό λαό είναι ότι είναι ένας λαός που έχει το αίσθημα της αλληλεγγύης, πολύ ανεπτυγμένο. Βέβαια, υπάρχουν και περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι κανιβαλίζουν τους συνανθρώπους τους. Αυτό το συναντάμε παντού και σε όλα τα έθνη, θα έλεγα. Παρ' όλα αυτά, εγώ πιστεύω στον ελληνικό λαό ότι μπορεί και μέσω του κινήματος κατά των πληστηριασμών και μέσω άλλων κινημάτων με άλλα αιτήματα να σταθεί ο ένας στο πλευρό του άλλου. Ήδη γίνεται σε αρκετά σημαντικό βαθμό. Έτσι. Βλέπουμε το κίνημα των πληστηριασμών πώς έχει αρχίσει και αναπτύσσεται σε όλη την Ελλάδα. Και εμείς και ως κίνημα προσπαθούμε να βοηθήσουμε σε αυτή την οργάνωση του κόσμου, στη δικτύωση του κόσμου, να δημιουργήσει πυρήνες αντίστασης παντού. Βλέπουμε ότι γίνεται αυτό σιγά-σιγά. Και ότι η αλληλεγγύη είναι κάτι το οποίο ο Έλληνας έχει στην ψυχή του. Εμείς πιστεύουμε σε αυτά τα ιδανικά, σε αυτές τις αξίες, σε αυτές τις ιδέες. Και μένει στον ίδιο τον ελληνικό λαό να αποφασίσει, να τις αξιοποιήσει για... Γιατί τα θύματα της κρίσης, θύματα σε εισαγωγικά, δεν θέλω να... δεν δημοσιοποιούν το πρόβλημά τους εύκολα. Εντάξει, αυτό το παρατηρούμε σε πολύ μεγάλο βαθμό και σε γειτονιές των μεγάλων πόλεων, αλλά και σε πόλεις επαρχίας. Όπου θεωρούν ότι αν κάποιος είναι υπερχρεωμένος, χάνει το σπίτι του, μένει χωρίς ρεύμα, μένει χωρίς δουλειά, είναι ένα κοινωνικό στίγμα. Αυτό σε καμία περίπτωση δεν είναι έτσι. Η ντροπή δεν είναι αυτών που είναι θύματα αυτής της κατάστασης, αλλά των θητών αυτής της κατάστασης. Όπως είναι η κυβέρνηση, όπως είναι το Ευρωιερατείο, όπως είναι ο διεθνής υπεριαλισμός και τα διεθνή συμφέροντα. Αυτό πρέπει να καταλάβει ο κόσμος, να σπάσει τη σιωπή του, γιατί όλοι πάνω κάτω, λίγο ή πολύ, σήμερα ή αύριο, είμαστε θύματα της ίδιας κατάστασης. Κανείς δεν είναι υπεράνω αυτής της κατάστασης. Όλοι μπορούμε να βρεθούμε ενδεχομένως χωρίς σπίτι αύριο, χωρίς ρεύμα, χωρίς νερό, χωρίς παιδεία, χωρίς υγεία. Έτσι, μας αφορά όλους. Πού μπορεί κάποιος να σας βρει, και στην Αθήνα και στην επαρχία? Μπορεί ο κόσμος να επικοινωνεί μαζί μας. Υπάρχουν οι τρόποι επικοινωνίας στο site μας, κίνημαδενπληρώνω.gr. Όπου εκεί κεντρικά γίνεται η επικοινωνία μεταξύ μελών του κινήματος και ανθρώπων που θέλουν να προσεγγίσουν το κίνημά μας και να αγωνιστούν μαζί μας ή έχουν κάποιο πρόβλημα το οποίο θέλουν να αντιμετωπίσουν. Και μπορούν να ενημερωθούν. Να ενημερωθούν και να οργανωθούν κατά τόπους. Εμείς αυτό που επιδιώκουμε είναι να συντονίσουμε τον κόσμο, να αυτοοργανωθεί πάνω απ' όλα, έτσι, και να δημιουργήσει πυρήνες συσπήρωσης και αντίστασης σε κάθε πόλη, χωριό και γειτονιά. Αυτό. Παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και μπράβο σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά. Και ελπίζω να σας πούμε πάλι υπό άλλες συνθήκες. Χαρήκαμε πολύ. Καλά. Κλείνοντας τη σημερινή εκπομπή, ένα είναι σίγουρο, πως δεν έχει καταγραφεί στην παγκόσμια ιστορία μία ανεπτυγμένη χώρα όπως η Ελλάδα
να βρίσκεται σε οικονομική κρίση που διαρκεί τόσα πολλά χρόνια. Οι αντιδράσεις μεμονωμένων κοινωνικών ομάδων ενάντια στις κυβερνήσεις που πέρασαν από τον τόπο, πολλές, αλλά χωρίς ιδιαίτερα αποτελέσματα. Η κρίση έγινε συνήθεια στον Έλληνα ή η αξιοπρέπειά μας ως λαός μας τροφοδότησε με ψυχραιμία έτσι ώστε να μην παρατηρηθούν ιδιαίτερα ακραίες αντιδράσεις. Καλή σας νύχτα.